Σπύρο, δυστυχώς τα επεισόδια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μεταξύ αστυνομικών και οπαδών με την κακή έννοια του όρου, οι οποίοι εδώ και ώρα συμπλέκονται, όπως μπορείτε να δείτε, στο και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, αλλά και εκτός από αυτό. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν όταν ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αμέσως μέσα στο χώρο του Ταρτάν βρέθηκαν τρεις δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίοι μάλλον ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει, σύμφωνα με τους οπαδούς, η μάχη αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και μόνο στην όψη τους και μόνο στη θέα τους τα πνεύματα οξύνθηκαν. Είχαμε μία είσοδο ομάδας δημιουργίας των ΜΑΤ πάνω σε κερκίδα για να απομακρυνθούν οπαδοί οι οποίοι προκαλούσαν προβλήματα, και πλέον το πράγμα ξέφυγε. Ναι, νεαρούς θα επιτίθονται με βόμβες Μολότοφ, με αντικείμενα, με οτιδήποτε μπορεί να βρει κανείς σε ένα χώρο του γηπέδου, με καρέκλες κατά αστυνομικών, οι οποίοι κάνουν χρήση χημικών έτσι, και χειροβοβίδων κρότου λάμψης, για να τους αποθήσουν και να πάνε στις θέσεις τους. Γίνονται εκκλήσεις από τους ανθρώπους του γηπέδου να σταματήσουν τα επεισόδια, γιατί ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει με πάρα πολύ μεγάλο πρόστιμο. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 57 προσαγωγές, 6 συλλήψεις. 4 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, 2 εξ αυτών αρκετά σοβαρά από ό,τι μαθαίνουμε, ενώ δεκάδες είναι οι πολίτες οι οποίοι έχουν μεταφερθεί τραυματισμένοι από το γήπεδο μέσα και εκτός, καθώς και νωρίτερα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ομάδα νεαρά. Κοιτάξτε πώς βγαίνει ο κόσμος πανικόβλητος. Εν τω μεταξύ, ακούγονται τζάμια να σπάνε μέσα στο γήπεδο, δεν ξέρουμε σε τι ακριβώς σημείο. Νωρίτερα, κατά την προσέλευση των οπαδών του Παναθηναϊκού, μια μεγάλη ομάδα κινήθηκε κατά αστυνομικών, με αποτέλεσμα για μια μισή ώρα να έχουμε εικόνες σύγκρουσης περιμετρικά του γηπέδου. Αναμένουμε να δούμε, το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει, δεν ξέρουμε αν θα γίνει, και όπως βλέπετε και εσείς, η κατάσταση συνεχίζει να είναι έκρηθμη.